Κύριε Σοφιάνε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζουμε. Ακόμα καλύτερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς, κύριε Σοφιάνε, γιατί θα πάμε και στα δημοτικά. Από τη στάση του ΚΚΕ στην επιλογή της κυρίας Σάνου. Το λέω γιατί είναι αρκετά φορτισμένο το θέμα σήμερα στην πολιτική αντιπαράθεση και το ΚΚΕ δεν πήρε θέση ουσιαστικά. Ψήφισε παρόν, έτσι δεν είναι? Ακολουθήσαμε την πάγια τακτική στην συγκρότηση αυτών των επιτροπών, το παρόν, εκτός εάν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία, πώς να το πω, προσωποποιούνται σε ποινικά ή κάποια άλλα ζητήματα για τον υποψήφιο. Είναι μια στάση συνολικότερη που κρατάμε στη συγκρότηση αυτών των αρχών. Δεν αφορά δηλαδή το πρόσωπο της κυρίας Θάνου. Το παρόν είναι πολιτική στάση. Σαν το πολιτικό σας σχόλιο πάντως για την επιλογή της κυρίας Σάνου. Και θεωρώ επίσης ότι δεν θέλουμε να ρίξουμε εμείς νερό στο μήλο του από προσανατολισμού, της προσπάθειας στοχοποίησης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κάποιων προσώπων ή από τη Νέα Δημοκρατία κάποιων άλλων, για να καλύπτεται η συμφωνία τους στα κεφαλαιώδη, στα μεγάλα, σε όλα αυτά που καθορίζουν την δύσκολη, τη σκληρή πραγματικότητα που ζει ο λαός μας. Το δεύτερο θέμα που επίσης είναι και θα παραμείνει για πολύ καιρό στην επικαιρότητα, κύριε Σοφιανά, αφορά στο Μακεδονικό και τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου ακόμη δεν ξέρω αν το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η στάση του εφόσον. Έχουμε ξεκαθαρίσει πολύ έγκαιρα τη στάση μας απέναντι στην συμφωνία την οποία υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου, με την παρότρινση, την ευλογία, την πλήρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η καταψήφιση αυτής της συμφωνίας, πρώτα απ' όλα γιατί ο στόχος της είναι η ένταξη της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ, αρχικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ολοκλήρωση δηλαδή της νατοποίησης των Δυτικών Βαλκανίων, και βεβαίως γιατί η ίδια η συμφωνία διατηρεί σπέρματα λυτρωτισμού τα οποία ήδη αξιοποιούνται και θα αξιοποιηθούν και στο μέλλον αναγνωρίζοντας τον ορισμό της μακεδονικής εθνότητας και της μακεδονικής γλώσσας που είναι ανιστόρητος και με τον οποίο διαφωνούμε. Τώρα λίγο το διορθώσατε βέβαια σε σχέση με τον αλυτρωτισμό, αλλά θέλω να πω η επίλυση των εθνικών θεμάτων. Να σας ρωτήσω, θα σας πω. Η επίλυση εθνικών θεμάτων δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα στο όνομα κάποιας νατοποίησης ή δυτικής διείσδυσης στα Βαλκάνια, έτσι δεν είναι? Οι fast track διαδικασίες για τη συμφωνία των Πρεσπών υπαγορεύτηκαν κυριολεκτικά από τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε 6 μήνες, γιατί επήγουν αυτοί οι σχεδιασμοί. Αυτό καθορίζεται συμφωνία με το άρθρο 2. Δεν είναι λοιπόν λύσιμο εθνικού θέματος, είναι η ένταξη της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως στα πλαίσια αυτής της ένταξης αντιμετωπίστηκε με την παλιά συνταγή τα προβλήματα που υπήρχαν με τη γειτονική δημοκρατία, αφήνοντας αυτά τα σπέρματα λυτρωτισμού για τα οποία σας μίλησα. Εγώ σας επιμένω γιατί όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώντας το ΚΚΕ από μέσα και από έξω ήταν πάντα υπέρ μια συνέπεια και σταθερότητα, έλεγε ότι το πρόβλημα με τη γειτονική δημοκρατία δεν είναι το ονοματολογικό ή κυρίως το ονοματολογικό. Ακριβώς. Μα το πρόβλημα δεν εστιάζεται στη Βόρεια Μακεδονία, στο όνομα, εστιάζεται ότι η ίδια η συμφωνία στη συνέχεια αφήνει ανοιχτό πεντακάθαρα το θέμα της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνότητας, που σαν τέτοια είναι ανιστόρητη προσέγγιση. Αλλά η καρδιά της συμφωνίας, γι' αυτό και ο Τραμπ, γι' αυτό η Μέρκελ, γι' αυτό ο Μακρόν, γι' αυτό όλοι τους έχουν πέσει απάνω και έχουν στριμώξει, αν θέλετε, και το Μητσοτάκη σε αυτή την προσπάθεια, είναι το να βάλουν τη ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο στόχος. Και δεν μπορεί αυτό να μην φαίνεται, επειδή οι εθνικιστές και οι φασίστες στην Ελλάδα αξιοποιούν αυτά τα σπέρματα λυτρωτισμού για να κρύψουν και αυτοί αυτό το κύριο, το βασικό, γιατί συμφωνούν σε αυτό. Είναι με το ΝΑΤΟ και οι φασίστες και οι κάθε λογής εθνικιστές. Εσείς θα είστε, για να περάσουμε και στα δημοτικά, υποψήφιος για τη Δημαρχία της Αθήνας και φέτος, έτσι δεν είναι? Το Μάιο, πότε είναι? Εδώ και 8 χρόνια δημοτικό σύμβουλο στην Αθήνα. Σας βρίσκω άλλο στο δημοτικό συμβούλιο. Και σε αυτές τις εκλογές η Λαϊκή Συσπήρωση θα δώσει τη μάχη με αξιώσεις, πατώντας τη δουλειά που έχει κάνει στην παρέμβαση στην όλη αυτή την περίοδο. Γι' αυτό και εμείς ασχολούμαστε, αν θέλετε, και στη σημερινή συνεδρίαση με αυτό το έσχος του χαρατσιού στους δημόσιους δρόμους, την λεγόμενη ελεγχόμενη στάθμευση, λοιπόν, η οποία θα φορτώσει γύρω στα 23 εκατομμύρια την τσέπη των Αθηναίων, η οποία διευρύνεται σε 3 καινούργιες περιοχές της πόλης μας και που φυσικά η κατάργησή της είναι σημείο αιχμής και για την προεκλογική εκστρατεία που θα δώσουμε
μιας και σε αυτό το θέμα, όπως και στη φορολαιλασία που κάνει ο Δήμος της Αθήνας, οι άλλοι συνδυασμοί, είτε είναι παλιότεροι υποψήφοι, είτε είναι επισκέπτες καινούργιοι στην πόλη, συμφωνούν. Να είμαι βέβαιος, δηλαδή, ότι δεύτερος γύρος, εφόσον δεν είστε εσείς στο δεύτερο γύρο, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να πάρει θέση για κανέναν υποψήφιο. Δεν υπάρχουν διλήμματα σε αυτές τις εκλογές δεύτερου γύρου. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Το δίλημα να το έχουν άλλοι. Η δυνατότητα αλλαγής στην Αθήνα είναι ακόμα πιο ρεαλιστική. Δεν είμαστε στο 14, είμαστε στο 19. Ναι, δεν το εγώ. Απλώς το έκανα ως υποσημείωση, εφόσον υπάρχει δεύτερος γύρος. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Επειδή υπάρχει... θα υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεύτερος γύρος θα υπάρχει. Επειδή όμως έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τα δημοτικά με τις εκλογές που έρχονται, κύριε Σοφιανέ, ότι η καθαρή, η ανώθευτη, απλή αναλογική που θέλει η κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει σε σκηνικό ακυβερνησίας των Δήμων. Προβληματίζεται το ΚΚΕ για ένα τέτοιο σκηνικό, όπως διαμορφώνεται? Δεν έχουμε κανένα τέτοιο προβληματισμό. Αντίθετα, οι φίλοι που μας ακούν πρέπει να προβληματιστούν, γιατί υπάρχει συμφωνία σε όλα τα θεσμικά ζητήματα του Κλισθένη, το νόμο δηλαδή που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και η μόνη διαφωνία είναι για το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή συμφωνούν για το περιεχόμενο, για τη λειτουργία του Δήμου, και τσακώνονται για το ποιος θα διοικεί, για το ποιος θα είναι στις καρέκλες. Αυτή τους η συμφωνία δημιουργεί, αν θέλετε, και ένα πεδίο για να τα βρίσκουν στη συνέχεια. Γι' αυτό και η ισχυρή παρουσία της Λαϊκής Εισπύρωσης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να χαλάει πολλές τέτοιες σούπες που ετοιμάζονται, με κύριο άξονα τη γενίκευση ανταποδοτικότητας στο Δήμο της Αθήνας και την γενικευμένη φορολογιστία, με ένα προϋπολογισμό που βασίζεται στο 70% από φόρους που πληρώνουν εκ νέου οι δημότες. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την επικοινωνία. Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.